Το διαστημικό τηλεσκόπιο James Webb αποκάλυψε μια νέα εικόνα των υπολειμμάτων του Supernova Cassiopeia Alpha και είναι εκπληκτική. Η νέα εικόνα αποκαλύπτει περίπλοκες δομές και ζωηρά χρώματα, καθένα από τα οποία περιέχει πληθώρα επιστημονικών πληροφοριών που οι ερευνητές μόλις αρχίζουν να καταλαβαίνουν. Στο εξωτερικό της φυσαλίδας διακρίνονται πορτοκαλί και κόκκινες κουρτίνες υλικού λόγω της εκπομπής από τη θερμή σκόνη, όπου το εκτοξευόμενο υλικό από τον εκραγέντα αστέρα εμπλέκεται σε γύρω αστρικά αέρια και σκόνη. Το εσωτερικό περιέχει φωτεινά ροζ νημάτια με συστάδες και κόμπους, τα οποία αντιπροσωπεύουν υλικό από τον ίδιο τον αστέρα που λάμπει από το φως που παράγεται από το μείγμα βαρέων στοιχείων όπως το οξυγόνο, το αργό και το νέον, καθώς και την εκπομπή σκόνης. Η Cassiopeia Α βρίσκεται περίπου 11.000 έτη φωτός μακριά στον αστερισμό της Κασιόπης, δημιουργήθηκε από έναν τεράστιο αστέρα που εξεράγει πριν από 340 χρόνια και τα υπολείμματα που μένουν πίσω δεν είναι τίποτα λιγότερο από θεαματικά. Ένα από τα πιο συναρπαστικά επιστημονικά ερωτήματα στα οποία θα μπορούσε να απαντήσει η Cassiopeia Α είναι από πού προέρχεται η κοσμική σκόνη. Μελετώντας την Cassiopeia Α με το τηλεσκόπιο Webb, οι αστρονόμοι ελπίζουν να κατανοήσουν καλύτερα την περιεκτικότητά της σε σκόνη, κάτι που μπορεί να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε πού δημιουργούνται τα δομικά στοιχεία των πλανητών και των ίδιων των εαυτών μας. Αυτό το υπόλοιμα είναι το νεότερο γνωστό απομεινάρι, εκραγέντα τεράστιο αστέρα στο γαλαξία μας και προσφέρει στους αστρονόμους την ευκαιρία να πραγματοποιήσουν αστρική εγκληματολογία για να κατανοήσουν το θάνατο του αστέρα. Είναι επίσης ζωτικής σημασίας για τη ζωή όπως τη γνωρίζουμε, καθώς τα supernova εκτοξεύουν στοιχεία όπως το ασβέστιο που βρίσκουμε στα οστά μας και ο σίδηρος στο αίμα μας σε ολόκληρο το διαστρικό χώρο, σπόρους νέων γενιών αστέρων και πλανητών. Το 2004 το διαστημικό τηλεσκόπιο Hubble κατέγραψε μια φωτογραφία που προσφέρει μια κοντινή άποψη των υπολειμμάτων της Cassiopeia Α. Η φωτογραφία αποκαλύπτει την περίπλοκη και περίτεχνη διαμόρφωση των θραυσμάτων του αστέρα. Ωστόσο, το διαστημικό τηλεσκόπιο James Webb παρέχει μια πιο προηγμένη και ακριβή εικόνα σε σύγκριση με αυτή που καταγράφηκε από το διαστημικό τηλεσκόπιο Hubble. Η ανώτερη τεχνολογία του James Webb παράγει υψηλότερη ανάλυση και πιο λεπτομερή εικόνα των αντικειμένων στο διάστημα. Χάρη στο χάσμα σχεδόν 2 δεκαετιών μεταξύ των δύο εικόνων, μπορούμε να δούμε την επέκταση του νεφελώματος όπως αποκαλύπτουν οι υπέρυθρες εικόνες του Webb και οι ορατές εικόνες του Hubble. Αυτή η εικόνα είναι μία απόδειξη των συλλογικών προσπαθειών μεταξύ της NASA, της ESA και της Καναδικής Διαστημικής Υπηρεσίας CSA. Το Webb είναι το μεγαλύτερο και ισχυρότερο τηλεσκόπιο που εκτοξεύτηκε ποτέ στο διάστημα και η ικανότητά του να αποκαλύπτει εκπληκτικές νέες λεπτομέρειες για την Cassiopeia Α αποτελεί απόδειξη των απεριόριστων δυνατοτήτων της εξερεύνησης του διαστήματος. Αυτή είναι μόνο η αρχή μιας νέας εποχής αστρονομικών ανακαλύψεων. Εάν βρήκατε αυτό το βίντεο κατατοπιστικό και ευχάριστο, εγγραφείτε στο κανάλι μου για να δείτε περισσότερο περιεχόμενο σαν αυτό στο μέλλον. Πατήστε το καμπανάκι ειδοποιήσεων για να παραμείνετε ενημερωμένοι για τα νέα μου βίντεο. Εκτιμώ την υποστήριξή σας και αναμένω τα σχόλιά σας παρακάτω. Ευχαριστώ που με παρακολουθήσατε.